το πόρισμα έχει έρθει στα χέρια μας, μας έχει αποσταλεί και το έχουμε δώσει σε όσους ανθρώπους αναφέρονται μέσα για να δώσουν απαντήσεις σχετικά με την κατάσταση που επικράτησε από το 10 μέχρι το 14. Από εκεί και πέρα γνωρίζουμε ότι σε πρώτη φάση το πόρισμα έχει πάει στα χέρια του εισαγγελέα διαφθοράς και ταυτοχρόνως με εντολές που πήραμε από το Υπουργείο Οικονομίας θα το στείλουμε και εμείς στον εισαγγελέα οικονομικού εγκλήματος. Από εκεί και πέρα όλα τα θέματα που άπτονται του πορίσματος θα πάρουν το δρόμο τους. Απλώς συμβαίνει το εξής. Επειδή πρέπει να λειτουργήσουν με νομική βάση όλα τα θέματα που περιέρχονται στο πόρισμα. Δεν μπορούμε να ανακοινώσουμε αυτή τη στιγμή ονόματα, γιατί έχουμε πρόβλημα και με την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων.